Καλησπέρα. Καταρχήν ήθελα να πω ότι ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη Βόρεια Αθήνα, θα ήταν καλό να συζητιέται σε μια περιοχή πιο εγκύτερα στη Βόρεια Αθήνα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι και μια ένδειξη αδυναμίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν συζητάει ένα θέμα το οποίο έχει χρόνια κοινωνικές αντιδράσεις. Εδώ, ας πούμε, η Επιτροπή Κατοίκων λέει: είμαστε 7 χρόνια και ασχολούμαστε με το ζήτημα της μη μετεγκατάστασης του καζίνου. Υπάρχουν και άλλοι κάτοικοι που αντιτίθενται σε όλο αυτό. Αν δεν ήταν στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα, ας πούμε, εδώ κοντά, θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι κάτοικοι οι οποίοι θα είχαν έρθει, θα είχαν κάνει τις παρεμβάσεις τους κτλ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να μπούμε τώρα στην ουσία του ζητήματος. Εδώ ουσιαστικά είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα της μετεγκατάστασης του καζίνου στο κτήμα τη Λαβέρια από την Πάρνηθα, το οποίο έχει διαχρονικές ευθύνες. Οι ευθύνες ξεκινάνε από τον νόμο 4277 του 2014, όπου η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ουσιαστικά ορίζει το Μαρούσι ως ένα διαδημοτικό κέντρο ευρείας ακτινοβολίας και ορίζει τους γύρω δήμους ως υποστηρικτικούς προς αυτό. Και εδώ είναι να αναρωτιόμαστε, ας πούμε, εδώ ουσιαστικά έρχεται μετά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εξειδικεύει το συγκεκριμένο νόμο με το νόμο 4499 του 2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, στον οποίο περιλαμβανόταν να έρθουν τα OPAP πλέον στις γειτονιές μας, φέρνει άρθρο, το άρθρο 6 συγκεκριμένα, στο οποίο αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο κτήμα τη Λαβέρη. Τώρα, για να έρθουμε στο σήμερα, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται με βάση το ΠΔΕΛΤΑ του 36 του 23. Και να δούμε τώρα τι προβλέπεται και στην εισήγηση και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταρχήν, η εισήγηση θεωρεί ως θετικό για το ανθρωπογενές περιβάλλον την παρουσία του καζίνου. Πώς αλήθεια είναι θετική η παρουσία ενός καζίνου 22. Σε μια περιοχή και είναι αλήθεια αυτό που έλειπε? Μήπως λείπανε αντιπλημμυρικά έργα, όπως για παράδειγμα δίπλα στην Κηφισία, στην Κόδρου, όπου υπάρχουν κάτι και αυτή τη στιγμή του Χαλαμπίου που πνίγονται κάθε χρόνο? Μήπως θα έπρεπε... τα οποία υπάρχουν στην περιοχή που θα μετεγκατασταθεί το καζίνο, στο κτήμα τη Λαβέρη. Αυτά τα σχολεία, φανταστείτε τώρα κιόλας, εδώ για να το πάμε και στο κοινωνικό του θέματος, φανταστείτε αυτά τα παιδιά των 6 σχολείων που γυτνιάζουν, είναι 250, σε ακτίνα 250 μέτρων από το κτήμα τη Λαβέρη, φανταστείτε τι εικόνες θα έχουν. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα στον προσφυγικό συνοικισμό του Χαλανδρίου, ο οποίος απέχει το κοντινότερο σημείο του 50 μέτρα από το κτήμα τη Λαβέρη. Είμαστε στην απέναντι πλευρά της Κηφισίας, με λίγα λόγια. Εμείς όταν μεγαλώσαμε, βλέπαμε τους οικοδόμους να περιμένουν και να πάνε στη δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας θα βλέπουν τους τζογαδόρους που χάνουν τις περιουσίες τους και οι οικογένειες να καταστρέφονται. Αυτές θα είναι οι εικόνες που θα βλέπουν. Υπάρχει τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, σε σχέση με την... Να επανέλθω πάλι στην ΠΕ, μιλάει για τόνωση της επιχειρηματικότητας. Τόνωση της επιχειρηματικότητας για ποιον? Θα φέρουμε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, θα φέρουμε το καζίνο και θα τονώσουμε την επιχειρηματικότητα γύρω-γύρω εκεί. Δηλαδή, έχουμε το Golden Hall, έχουμε το Mall που έχουν καταστρέψει ουσιαστικά τα τοπικά κέντρα και του Μαρουσιού και του Χαλανδρίου. Έχουν καταστρέψει, υπάρχει ο θάνατος του Μποράκου, είναι αυτό που γίνεται. Και ουσιαστικά σου φέρνουν και το καζίνο, το οποίο θα έχει νέα εμπορικά καταστήματα, τα οποία θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στις γύρω περιοχές και του Ηρακλείου και του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου. Τώρα, επίσης, όταν μιλάμε για ένα υπέρλαμπρο διατοπικό κέντρο, τέλος πάντων, το οποίο θα είναι το Μαρούσι και ότι θα είναι οι υπόλοιπες περιοχές υποστηρικτικές του, εγώ θέλω να μου πείτε σας ρωτάω όλους, ποιες είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα καζίνο? Εμένα μου έρχονται δύο στο μυαλό. Η αγορά χρυσού και η οίκη ανοχής. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κάποια άλλη εσείς. Αν είναι τέτοια, αν είναι αυτή η ανάπτυξη που ονειρεύεστε, συγχαρητήρια.
η άμεση τώρα να συνεχίσω. Έχουμε θέμα μετά. Επειδή έχετε παρέλθει τα 3 λεπτά από τα 5. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επίσης αναφέρεται και στην άμεση αποκατάσταση στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. Μιλάει για 90 στρέμματα, τα οποία μάλιστα 90 στρέμματα είναι δυσανάλογα σε σχέση βέβαια με όσα έχουν καεί και δεν έχουν επανέλθει. Το 2007 που κάηκαν 40.000 στρέμματα μες στον Δρυμό ή το 2021 τον Αύγουστο που κάηκαν 83.500 στρέμματα τα 40.000. Κύριε Κασίμη, έχετε παρέλθει άλλα 3 λεπτά πλέον των 5. Θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, πότε θα ολοκληρώσετε? Θα ολοκληρώσω σύντομα. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με... Έχουν αναφερθεί και άλλοι, τέλος πάντων, στο θέμα της παραχαιτευτικότητας της Κηφισίας και τα λοιπά, που ουσιαστικά μόνο ρόλο κράχτη έχει. Αλλά εδώ θα καλέσω και τους συναδέρφους εδώ περιφερειακούς συμβούλους να σκεφτούν τι θα ψηφίσουν, και αυτό το λέω σαν μηχανικός πλέον, γιατί η συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν τηρεί ούτε τους όρους της ΣΚΙΑ 1702-25 του 2014. Και συγκεκριμένα, αναφέρεται σε αυτή την ΣΚΙΑ ότι πρέπει να αποσωτικοποιούνται τα απορρίμματα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Απορριμμάτων και να οριοθετείται ποια θα είναι η διαχείριση και η διάθεσή τους. Εδώ κάνουν μόνο μία ποιοτική ανάλυση ανακωδικότων απορριμμάτων, δεν κάνουν ποσοτική ανάλυση μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα το ψηφίσετε αυτό το πράγμα και στην πραγματικότητα, δηλαδή αν πήγαινα εγώ σαν μηχανικός που είμαι και υπεύθυνος περιβάλλοντος στην εταιρεία που δουλεύω, μία τέτοια μελέτη ενδεχομένως να με απολύανε. Δηλαδή δεν μπορεί να μην αναφέρεις ουσιαστικά κανένα στοιχείο, να αναφέρεις μόνο ας πούμε ποιοτικά κάποια χαρακτηριστικά και να λες ότι συνολικά θα υπάρχουν 4,6 τόνια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασίμη. Κύριε Ντούρο, ελάτε σας παρακαλώ. Ορισμένα λόγια σαν ευχολόγιο ότι όλα... Ελάτε, κύριε Ντούρο. Τέλος πάντων, το θέμα, για να τελειώσω λοιπόν εδώ, το θέμα είναι να δούμε τι ανάπτυξη θέλουμε και για ποιους. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι εμείς δεν θέλουμε την ανάπτυξη του τζόγου, δεν θέλουμε μια ανάπτυξη για τους λίγους, για τις εταιρείες τέλος πάντων οι οποίες μας αναγκάζουν και δουλεύουμε 12 ώρα. Εμείς θέλουμε μια ανάπτυξη άλλη, με έργα για τους πολλούς και όχι έργα μόνο για τους λίγους και το μεγάλο κεφάλαιο. Ευχαριστώ.